Σύσκεψη με επαγγελματικούς φορείς όπως τους εκπροσώπους του Επιμελητηρίου, τον Εμπορικό Σύλλογο, τους εκπροσώπους Καφεζιθοπολών αλλά και των ξενοδόχων του νομού Καβάλας, πραγματοποίησε το πρωί της Κυριακής η Δημοτική Παράταξη «Ο Τόπος της Ζωής μας» και ο επικεφαλής Μάκης Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε και την αρχική εισήγηση και αναφέρθηκε στους στόχους της συζήτησης που ανοίγει για το πώς η πόλη μας θα αντιμετωπίσει το προσφυγικό ζήτημα δίχως να επηρεαστεί το τουριστικό της προϊόν. Θα κάνουμε μια συζήτηση για την εκτίμηση αναμενόμενων επιπτώσεων στον τουρισμό της περιοχής μας από την προσφυγική κρίση. Και ταυτόχρονα θα καταθέσουμε προτάσεις για άμεσες ενέργειες αντιμετώπισης, διαχείρισης, όπως θέλετε το πες το, των επιπτώσεων αυτών. Νομίζω πως όλοι διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα στη φετινή τουριστική κίνηση. Τα μηνύματα δεν είναι τόσο θετικά. Η ίδια η πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου, η κυρία Αναστασία Ιωσηφίδου, δήλωσε πρόσφατα ότι ο τουρισμός της περιοχής μας επηρεάστηκε αρνητικά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Χθες πρόσφατα ο πρόεδρος του Ξενοδόχων, Ένωση Ξενοδόχων Θάσου, δήλωσε πως θα υπάρξει σοβαρό πλήγμα στο σύνολο της τουριστικής κίνησης της περιοχής μας, τόσο από τα μπλόκα όσο και από τις προσφυγικές ροές. Πιστεύουμε ότι αν δράσουμε γρήγορα, πιθανόν να αντιμετωπίσουμε ως ένα βαθμό τις συνέπειες. Για μας το βασικό είναι οι πράξεις αλληλεγγύης και αθρεοπιάς που έδειξαν οι συμπολίτες μας και μάλιστα αυτές πρέπει να συνδυαστούν με την προστασία της κανονικότητας, της καθημερινής ζωής αλλά και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Λέω ότι είναι επίγον ο Δήμος Καβάλας να διαμορφώσει ένα κατάλληλο χώρο προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων, ώστε να υπάρχει οργανωμένη διαχείριση ροών και να αποφεύγουμε καταστάσεις που θα θέτουν σε κίνδυνο πολίτες και πρόσφυγες. Πρώτον, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να εστιάσουμε σε πιο κοντινές αγορές που γνωρίζουν την περιοχή μας. Βουλγαρία, Ρουμανία, Κεντρική Ευρώπη, Τουρκία, ώστε να οργανωθούν επισκέψεις ξένων δημοσιογράφων, διαμορφωτών κοινής γνώμης, farm trips οι λεγόμενοι, που θα καταγράψουν την κατάσταση και θα προβάλλουν θετικές εικόνες για την περιοχή μας. Στη συνέχεια έγινε προβολή ενός υπέροχου βίντεο, από το οποίο δημιουργήθηκε από μαθητές των νησιών που υποδέχονται κατά χιλιάδες τους πρόσφυγες. Στο βίντεο υπενθυμίζεται πως ακόμη και η Ευρώπη υπήρξε πρόσφυγας και μάλιστα από τις περιοχές όπου σήμερα βρίσκεται η Συρία και η Παλαιστίνη. Ενώ στη συνέχεια του βίντεο ασκείται κριτική στα κλειστά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφήνουν πίσω τους χιλιάδες ανθρώπους σε απόγνωση. Φέρνοντας έτσι την όμορφη πριγκίπισσα από τις χώρες της Ανατολής σε μια άλλη ήπειρο που πήρε το όνομά της. Γιατί δεν σας είπα, το όνομα της πριγκίπισσας ήταν Ευρώπη. Μύθος, μπορεί. Αυτά που εγώ όμως θα σας πω είναι πέρα για πέρα αλήθεια. Το ίδιο ταξίδι με την Ευρώπη από τις χώρες της Ανατολής στα ελληνικά νησιά έκαναν το 2015 850.000 άνθρωποι. Περισσότερο από τους μισούς ήταν από τη Συρία. Οι υπόλοιποι από το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Πακιστάν, το Ιράν, την Παλαιστίνη. Το ταξίδι τους αυτό, 1.500 τουλάχιστον χάθηκαν στα νερά του Αιγαίου. Μία οικογένεια κάθε μέρα. Και η Ευρώπη. Η πριγκίπισσα Ευρώπη λησμόνησε την καταγωγή της. Η πριγκίπισσα Ευρώπη λησμόνησε την καταγωγή της. Ξέχασε ότι είναι και η ίδια πρόσφυγας. Ξέχασε ότι είναι και η ίδια πρόσφυγας.
Ύψωσε φράχτες και σειρματοπλέγματα. Ύψωσε φράχτες και σειρματοπλέγματα. Να κλείσει απ' έξω το θεριό. Μετά την προβολή του βίντεο ξεκίνησε μια αγώνιμη συζήτηση των φορέων για την καλύτερη αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος στην Καβάλα αλλά και την προστασία του τουριστικού προϊόντος. Υπάρχει όντως μια περιορισμένη κίνηση σε τοπικό επίπεδο, αλλά υπάρχει και μια σταθερή, μια παύση δηλαδή των κρατήσεων στο νησί της Θάσου. Διαβάζω τώρα του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου. Ναι, όντως υπάρχει μια παύση, μια συγκρατημένη παύση. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε τα προβλήματα που έχουν τα νησιά που είναι στην πρώτη γραμμή του προβλήματος. Τα γνωστά, η Σάμο, Μυτιλίνη και εν πάση όλα τα υπόλοιπα νησιά που είναι γνωστά.